Σε μια δέσμη φωτός. Μια ιστορία για τον Άλμπερτ Άινστάιν. Συγγραφέας Τζένιφερ Μπέρν. Εικονογράφηση Βλάντιμιρ Ράντανσκι. Από τις εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. Κάπου 100 χρόνια πριν, ενώ τα άστρα ταξίδευαν στον ουρανό, η γη γύριζε γύρω από τον ήλιο και ένας ανοιξιάτικος αέρας σφύριζε περνώντας μέσα από μια μικρή πόλη στην όχθη ενός ποταμού, γεννήθηκε ένα αγόρι. Οι γονείς του το είπαν Άλμπερτ. Ο Άλμπερτ έγινε ενός έτους και δεν έλεγε λέξη. Ο Άλμπερτ έγινε 2 χρονών και δεν έλεγε λέξη. Ο Άλμπερτ έγινε 3 και έλεγε μόνο 2-3 λέξεις. Μόνο κοίταζε γύρω του με τα μεγάλα όλο περιέργεια μάτια του. Κοίταζε και αναρωτιόταν. Κοίταζε και αναρωτιόταν. Οι γονείς του ανησυχούσαν. Ο μικρός Άλμπερτ ήταν τόσο διαφορετικός. Τι να φταίγε άραγε. Ήταν όμως το παιδί τους και το αγαπούσαν όπως κι αν ήταν. Μια μέρα που ο Άλμπερτ ήταν άρρωστος στο κρεβάτι, ο πατέρας του του έφερε μια πηξίδα, ένα στρογγυλό κουτάκι που είχε μέσα μια μαγνητική βελόνα. Όπως κι αν γύριζε την πηξίδα ο Άλμπερτ, η βελόνα έδειχνε πάντα το βορρά, σαν να την κράταγε σε αυτή τη θέση ένα αόρατο χέρι. Ο Άλμπερτ ταράχτηκε τόσο που άρχισε να τρέμει. Κατάλαβε ξαφνικά πως ο κόσμος ήταν γεμάτος μυστήρια, κρυμμένα σιωπηλά, άγνωστα, αφανέρωτα. Ήθελε όσο τίποτα άλλο να κατανοήσει αυτά τα μυστήρια. Ο Άλμπερτ άρχισε να ρωτά. Ερωτήσεις στο σπίτι. Ερωτήσεις στο σχολείο. Τόσες πολλές ερωτήσεις που κάποιοι δάσκαλοι του είπαν πως εμποδίζει το μάθημα. Του είπαν πως δεν θα κατάφερνε τίποτα στη ζωή του αν δεν μάθαινε να φέρεται καλά όπως οι συμμαθητές του. Όμως ο Άλμπερτ δεν ήθελε να γίνει σαν τους συμμαθητές του. Ήθελε να ανακαλύψει τα κρυμμένα μυστήρια του κόσμου. Μια μέρα, καθώς έτρεχε με το ποδήλατό του στην εξοχή, ο Άλμπερτ παρατήρησε τις ακτίνες του ήλιου που τρυπούσαν τα σύννεφα και φώτιζαν τη γη. «Πώς θα ήταν άραγε να τρέχει κανείς πάνω σε μια τέτοια δέσμη από φως?» αναρωτήθηκε. Και στο μυαλό του, εκείνη τη στιγμή, ο Άλμπερτ δεν ήταν πια πάνω στο ποδήλατό του, δεν έτρεχε στην εξοχή, έτρεχε στο διάστημα πάνω σε μια δέσμη φωτός. Ήταν η πιο μεγάλη, η πιο συναρπαστική σκέψη που είχε κάνει ποτέ και πλημμύρισε το μυαλό του με ερωτηματικά. Ο Άλμπερτ άρχισε να μελετά και να διαβάζει. Διάβασε για το φως και τον ήχο, για τη θερμότητα και το μαγνητισμό, για τη βαρύτητα, την αόρατη δύναμη που μας τραβά προς το κέντρο της γης και εμποδίζει το φεγγάρι να φύγει σαν μπαλόνι στο διάστημα. Και μελέτησε τους αριθμούς. Ο Άλμπερτ λάτρευε τους αριθμούς. Ήταν σαν μια μυστική γλώσσα που σε βοηθούσε να καταλάβεις πολλά πράγματα. Όμως, παρά το τόσο διάβασμα, κάποιες ερωτήσεις του έμεναν χωρίς απαντήσεις. Και έτσι συνέχισε να διαβάζει και να αναρωτιέται και να μαθαίνει. Όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο, ο Άλμπερτ ήθελε να διδάξει όλα τα μαθήματα που είχε αγαπήσει ο ίδιος, όλα όσα είχε μελετήσει τόσα χρόνια. Αλλά δεν κατάφερε να βρει δουλειά ως δάσκαλος και έτσι βρήκε μια άλλη δουλειά. Μια απλή, ήσυχη δουλειά σε μια δημόσια υπηρεσία. Εργαζόταν σε ένα γραφείο εξετάζοντας ιδέες και εφευρέσεις άλλων ανθρώπων. Έκανε τη δουλειά του σωστά και υπεύθυνα και πολύ γρήγορα. Τόσο γρήγορα που είχε πολύ ελεύθερο χρόνο για να σκέφτεται και να απορεί. Ο Άλμπερτ παρακολουθούσε ένα κύβο ζάχαρης να λιώνει μέσα στο καυτό τσάι του. Μα πώς γινόταν αυτό? Παρακολουθούσε τον καπνό της πίπας του να κάνει δαχτυλίδια και να εξαφανίζεται στον αέρα. Πώς μπορεί να εξαφανίζεται ένα πράγμα μέσα σε ένα άλλο πράγμα? Και τότε άρχισε να δουλεύει στο μυαλό του μια ιδέα. Σκέφτηκε
πως κάθε πράγμα αποτελείται από τόσο δούλια μικροσκοπικά κινούμενα κομματάκια ύλης, τόσο πολύ μικρά που είναι αόρατα και λέγονται άτομα. Κάποιοι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι τα άτομα υπάρχουν, αλλά οι υπολογισμοί του Άλμπερτ απέδειξαν ότι κάθε τι στον κόσμο αποτελείται από άτομα. Ακόμη και η ζάχαρη και το τσάι, ακόμη και ο καπνός και ο αέρας, ακόμη και ο Άλμπερτ και εσύ. Ακόμη και αυτό το βιβλίο είναι φτιαγμένο από άτομα. Έπειτα ο Άλμπερτ άρχισε να μελετά την κίνηση. Συνειδητοποίησε ότι όλα κινούνται διαρκώς. Κινούνται στο χώρο, κινούνται στο χρόνο. Ακόμα και όταν κοιμάσαι βαθιά, ακόμη και τότε κινείσαι, αφού ο πλανήτης μας γυρίζει γύρω από τον ήλιο και οι ζωές μας ταξιδεύουν προς το μέλλον. Ο Άλμπερτ είδε το χώρο και το χρόνο όπως κανείς άλλος πριν από αυτόν. Ο Άλμπερτ έγραφε τις θεωρίες του και τις ταχυδρομούσε σε επιστημονικά περιοδικά. Τα περιοδικά δημοσίευαν όλα όσα τους έστελνε. Είχε την ελπίδα πως μια μέρα κάποιοι επιστήμονες και καθηγητές θα ενδιαφέρονταν για αυτές τις ιδέες του. Και πράγματι ενδιαφέρθηκαν. Και πολύ μάλιστα. Κάλεσαν τον Άλμπερτ να εργαστεί και να διδάξει μαζί τους. Για πρώτη φορά στη ζωή του του έλεγαν «Είσαι ιδιοφυΐα, Άλμπερτ». Τώρα πια ο Άλμπερτ μπορούσε να περνά τις μέρες του κάνοντας αυτό που του άρεσε περισσότερο. Να φαντάζεται, να αναρωτιέται, να σκέφτεται, να ερμηνεύει. Ο Άλμπερτ σκεφτόταν για πολύ μεγάλα πράγματα, όπως το μέγεθος και το σχήμα ολόκληρου του σύμπαντος. Και σκεφτόταν για πολύ μικρά πράγματα, όπως τι συμβαίνει μέσα στα άτομα που αποτελούν το κάθε τι. Μελέτησε μυστηριώδεις δυνάμεις όπως είναι ο μαγνητισμός και η βαρύτητα και ανακάλυψε εντελώς νέους τρόπους για να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν όλα αυτά. Ο Άλμπερτ σκεφτόταν συνέχεια, όπου κι αν πήγαινε. Ένα από τα πιο αγαπημένα του μέρη για να σκέφτεται ήταν η μικρή του βάρκα. Του άρεσε να αφήνει το μυαλό του να ταξιδεύει καθώς η βάρκα γλιστρούσε στο νερό. Μερικές φορές, όταν τον βασάνιζε ένα δύσκολο πρόβλημα, ο Άλμπερτ το άφηνε κατά μέρος και έπιανε το βιολί του. Η μουσική του έδινε χαρά. Έλεγε πως τον βοηθούσε να σκέφτεται πιο καθαρά. Ο Άλμπερτ διάλεγε ακόμα και τα ρούχα που τον βοηθούσαν να σκεφτεί. Τα πιο αγαπημένα του ήταν τα παλιά, ξεχυλωμένα πουλόβερ και τα φαρδιά άνετα παντελόνια του. Έλεγε πως τώρα που μεγάλωσε, κανείς δεν μπορούσε να τον υποχρεώσει να φορά κάλτσες. «Τα πόδια μου είναι πιο ευτυχισμένα χωρίς κάλτσες». Τον αναγνώριζαν όλοι στην πόλη, όταν τριγυρνούσε χαμένος στις σκέψεις του. Μερικές φορές κρατούσε στο χέρι του ένα χωνάκι παγωτό και πάντα ξεχώριζε με τα μακριά, ξεχτένιστα κάτασπρα μαλλιά του. Σ' όλη του τη ζωή, ο Άλμπερτ προσπαθούσε να ξεκλειδώσει τα μυστικά του σύμπαντος. Κι ούτε στιγμή δεν ξέχασε εκείνη τη δέσμη φωτός που πάνω της είχε ταξιδέψει με τη φαντασία του πριν τόσα χρόνια. Ο Άλμπερτ υπολόγισε πως κανένας και τίποτα δεν μπορούσε να διασχίσει το διάστημα τόσο γρήγορα όσο το φως. Κατάλαβε πως αν μπορούσε κάποτε να ταξιδέψει με ταχύτητα φωτός, θα συνέβαιναν πολύ παράξενα πράγματα. Για τον Άλμπερτ θα περνούσαν μόνο λίγα λεπτά, ενώ για όλους εμάς θα είχαν περάσει πολλά χρόνια. Αυτή η ιδέα ήταν τόσο επαναστατική που σχεδόν κανείς δεν την πίστεψε. Σήμερα όμως οι επιστήμονες έχουν αποδείξει πως είχε δίκιο. Ο Άλμπερτ δεν σταμάτησε να σκέφτεται και να ερευνά μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής του. Έκανε ερωτήσεις που κανείς πριν δεν είχε κάνει. Βρήκε απαντήσεις που κανείς πριν δεν είχε βρει. Και ονειρεύτηκε πράγματα που κανείς πριν δεν είχε ονειρευτεί. Οι θεωρίες του μας βοήθησαν να φτιάξουμε διαστημόπλια και δορυφόρους που φτάνουν στο φεγγάρι και ακόμα παραπέρα. Η σκέψη του μας βοήθησε να κατανοήσουμε το σύμπαν όπως κανείς πριν από μας δεν μπόρεσε να κάνει. Παρόλα αυτά,
Ο Άλμπερτ άφησε πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Ερωτήματα που σήμερα προσπαθούν να απαντήσουν οι επιστήμονες. Ερωτήματα που κάποια μέρα ίσως απαντήσεις εσύ, αν σκέφτεσαι και αναρωτιέσαι και έχεις φαντασία.